Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυριακή 3 Οκτωβρίου σήμερα και είμαστε στο Γυμνάσιο της Μεσαριάς για να σας δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από την Εθελοντική Αιμοδοσία. Και κοντά μας έχουμε την κυρία Τσολάκου Γιώτα από το Παίδων Αγία Σοφία. Καλημέρα σας, κυρία Τσολάκου. Καλημέρα. Είμαστε και πάλι στη Σαντορίνη. Ξεκινήσαμε την αιμοδοσία χθες. Θα συνεχιστεί η αιμοδοσία μας μέχρι την Κυριακή στις 10 του μήνα. Ξεκινήσαμε καλά, όπως κάθε φορά. Περιμένουμε πάλι η Σαντορίνη να δώσει το παράδειγμα, όπως κάθε φορά, να σπάσουμε τα ρεκόρ. Αυτό θα θέλαμε. Πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμά της. Βεβαίως. Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι είναι μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αίματος, λόγω του κορονοϊού, λόγω των συνθήκων. Γι' αυτό και ζητάμε αυτή τη φορά περισσότερο τη συμμετοχή των Σαντορινιών, να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν έναν αγώνα για τη ζωή τους. Και το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα άρρωστα παιδιά είναι το αίμα μας. Είναι μια ανάσα ζωής. Και πόσο πολύτιμο αυτό το δώρο και πόσο φιλοκερδές. Είναι ίσως το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος σε έναν συνάνθρωπό μας και μάλιστα άρρωστο. Και συγκεκριμένα τα παιδιά, εμείς είμαστε το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, είναι ίσως ό,τι πιο καλό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ο εθελοντισμός και ιδιαίτερα η αιμοδοσία είναι η κορονίδα. Με το προσφέροντας αίμα δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι, ότι καταλαβαίνουμε τον συνάνθρωπό μας και θα πρέπει γενικότερα να γνωρίζουμε ότι εν δυνάμει ο καθένας από μας μπορεί να χρειαστεί αίμα κάποια στιγμή στη ζωή του. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σας καθυστερήσουμε άλλο από το πολύβο έτσι πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, ένα μικρό δώρο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη την αξία των ανθρώπων. Είναι πολύ μικρό αυτό που έχετε να δώσετε. Λίγο αίμα σώζει ζωές. Κάντε το δώρο σας σήμερα και θα νιώσετε υπερήφανοι.